Hang on. What's he doing? It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes? Or is it this dance? Oh, come on, girl. Who cares if we're trash? Got a pocket full of cash. We can blow. Do the same for me, baby. Will you? Καλησπέρα σας. Απόψε έχουμε να σας παρουσιάσουμε ένα πολύ ευχάριστο θέμα για τους ανθρώπους που πάσουν από στεφανία νόσου. Και έχουμε κοντά μας τον καρδιολόγο κ. Κωνσταντίνο Κουβουλιάρα. Καλώς ήρθατε. Ο οποίος είναι διευθυντής στο Imperial College του Λονδίνου. Κύριε Κουβουλιάρα, θα θέλαμε απόψε να μιλήσουμε για μια καινούρια μη επεμβατική, εντελώς ανώδυνη μέθοδο θεραπείας της καρδιοπάθειας, την ECP. Θέλετε να μας μιλήσετε για αυτή? Ναι, βεβαίως. Όπως είπατε κι εσείς, είναι μία μη επεμβατική, ανώδυνη θεραπεία για τη στεφανία νόσου και καρδιακή ανεπάρκεια, που ξεκίνησε στο ερευνητικό κομμάτι τη δεκαετία του 60 από το Harvard University. Κάπου στο δρόμο οι Αμερικάνοι την αφήσανε πίσω αυτή τη μέθοδο, την πήρανε οι Κινέζοι, την αναπτύξανε περισσότερο και μετά την ξαναπήραν πίσω οι Αμερικάνοι, όπου και την εφαρμόζουν από το 1999. Είναι, όπως είπατε, είναι μια τελείως μη επεμβατική, ανώδυνη θεραπεία, στην οποία ο ασθενής τον βάζουμε να εξαπλώσει πάνω σε μια πλατφόρμα, κρεβάτι, και δένεται το κάτω μέρος του σώματός του με κάποιες περιχειρίδες σαν και αυτές όταν μετράμε την πίεση στους ασθενείς και αρχίζουν και φουσκώνουν οι περιχειρίδες που έχουμε πρώτα στις κνήμες. Μετά από 50 milliseconds οι περιχειρίδες που βρίσκονται στους μυρούς και μετά στους γλουτούς, που αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την επιστροφή του αίματος κατά τη διάρκεια της χαλάρωσης της καρδιάς
Και γι' αυτόν τον λόγο ο ασθενής πρέπει να βρίσκεται συνδεδεμένος με τρία ηλεκτρόδια του καρδιογραφήματος για να γίνεται ο συγχρονισμός. Έχει επιστροφή του αίματος πίσω στην καρδιά, που έχει αυτό σαν αποτέλεσμα, όπως έχουν αποδείξει πάνω από 200 δημοσιευμένες επιστημονικές μελέτες, τη δημιουργία κάποιων νέων αγγείων ή κάποιων αγγείων τα οποία βρίσκονται σε χειμερή ανάρκη και λόγω της πίεσης αυτής και των βιοχημικών παραγόντων που εκκλίνονται με όλη αυτή τη διαδικασία, αυτά τα κλεισμένα μικρά αγγεία να ανοίγουν, με σημαντικό όφελος βέβαια στον ασθενή, γιατί καλύτερα οξυγονωμένη καρδιά σημαίνει λιγότερο πόνος για τον ασθενή, λιγότερη δύσπνοια και όπως έχουν μετρήσει κάποια ιατρικά εργαλεία, καλύτερη ποιότητα ζωής. Αυτό έχει να πετύχει ο ασθενής. Δηλαδή με την πίεση πετυχαίνουμε αρκετά καλά αποτελέσματα, ίσως και για να αποφύγουν ένα χειρουργείο. Ναι, βεβαίως, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς οι οποίοι έχουν κάνει μια φορά χειρουργείο bypass. Όπως ξέρουμε, τα μοσχέματα αυτά μετά από αλφα χρονικό διάστημα μπορεί να κλείσουν, ή που έχουν βάλει κάποια stents και ακόμα πονάνε. Τους έχουμε δώσει όλα τα φάρμακα που είναι δυνατόν να πάρουν και όμως εκείνοι περπατάνε και πονάνε. Επηρεάζεται η καθημερινότητά τους, επηρεάζεται η ποιότητα ζωής τους. Εδώ λοιπόν έρχεται η ECP, όχι για να ανοίξει τον μπλοκαρισμένο αγγείο, απλά για να φτιάξει παράπλευρα αγγεία, να ανοίξει άλλες διόδους από τον μπλοκαρισμένο αγγείο για να συνεχίσει την αιμάτωση του καρδιακού μη και αυτό σαν αποτέλεσμα να έχει ο ασθενής είτε να μειώσει τα φάρμακα τα οποία παίρνει, είτε να μην χρειαστεί να πάει για ένα μεγάλο χειρουργείο bypass ή να πάει για δεύτερη φορά bypass, είτε να βάλει κάποιο επιπλέον stent γιατί δεν μπορεί να μπει αν το αγγείο είναι πολύ μικρό και να δημιουργήσει λοιπόν μια καλύτερη κυκλοφορία, καλύτερη αιμάτωση στην καρδιά. Πολύ ωραία. Χαίρομαι με αυτές τις πιέσεις που ασκούμε προς την καρδιά. Τι θέλουμε να πετύχουμε, μόνο να την ξεκουράσουμε ή έχουμε και κάποιο άλλο όφελος? Έχουμε πάρα πολλά ωφέλη και πάνω από 200 επιστημονικές μελέτες από το 1992 και μετά έχουν δείξει τα πλειοτροπικά ωφέλη τα οποία έχουμε στη συγκεκριμένη μέθοδο. Το μεγαλύτερο όφελος βέβαια είναι ότι γυρνώντας αυτό το οξυγονωμένο αίμα πίσω στην καρδιά, ξυπνάει, να το πούμε έτσι, κάποιες βιοχημικές διαδικασίες που έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων αγγείων ή κάποιων άλλων αγγείων τα οποία βρίσκονται σε χειμερή ανάρκη, είναι πάρα πολύ μικρά και λόγω των αυξημένων πιέσεων έχει σαν αποτέλεσμα να ανοίξουν και αυτά τα μικρά αγγεία, που αυτό πάλι με τη σειρά του έχει σαν αποτέλεσμα να κάνει ένα φυσικό bypass σε ένα αγγείο το οποίο είναι μπλοκαρισμένο από τα τρία βασικά αγγεία που έχει η καρδιά, να κάνει ένα φυσικό bypass, οπότε το όφελος για τον ασθενή βέβαια είναι μείωση του συθαχικού πόνου, μείωση της δύσπνοιας, του φουσκώματος και όλων των κακών, των αρνητικών αποτελεσμάτων που έχει στη θάχη. Δηλαδή είναι και μόνιμο αποτέλεσμα, εφόσον ξυπνάμε περιφερικά αγγεία όπως είπατε που είναι κοιμισμένα ή δημιουργούμε άλλα, άρα έχει μια καλύτερη αιμάτωση γενικότερα η εφαρμογή φαντάζομαι της μεθόδου. Η αιμάτωση αυτή από επιστημονικές, έγκυρες επιστημονικές μελέτες έχει δείξει ότι μπορεί να κρατήσει και μέχρι 5 χρόνια και ανάλογα ο ασθενής που τελειώσει μια σειρά συνεδριών από την ECP, επειδή ακριβώς αισθάνεται περισσότερη ενέργεια, δύναμη, εάν συνεχίσει την άσκηση μπορεί να έχει αποτελέσματα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πόσες συνεδρίες πρέπει να κάνει για να δει τα αποτελέσματα αυτά που περιγράφουμε? Όλες οι μελέτες που σας είπα, πάνω από τις 200 που έχουν, είναι δημοσιευμένες σε διάφορα μεγάλα ιατρικά επιστημονικά περιοδικά, έχουν το πρωτόκολλο το ότι είναι μία ώρα την ημέρα,
5 μέρες την εβδομάδα για 7 εβδομάδες. Είναι συνολικά γύρω στις 35 συνεδρίες. Διάρκειες μίας ώρας. Μίας ώρας. Μάλιστα. Και αν ο ασθενής διακόψει αυτές τις 5 μέρες την εβδομάδα, κάποιο δεν μπορέσει να κάνει τη συνεδρίαση, θα έχει κάποιο πρόβλημα μετά ή δεν πρέπει να διακοπεί ή μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, γιατί οι συνεδρίες που θα χαθούν, που μπορεί να χαθούν, εμείς προσπαθούμε να πείσουμε τον ασθενή να μην χάσει, αλλά επειδή άνθρωποι είμαστε, μπορεί να χαθούν κάποιες, συγγνώμη και πάλι, μπορούν να συμπληρωθούν μετά το πέρας των 35 συνεδριών. Και η αίσθηση που έχει όταν είναι καπνωμένος στο διβάνι ο ασθενής και γίνονται αυτές οι πιέσεις του, ας πούμε, είναι παρόμοιες με την πίεση όταν κάποιος μας παίρνει την αρτηριακή πίεση. Είναι παρόμοια με την πίεση που ασκείται. Κάτι εντελώς ανώδυνο, μη επεμβατικό και με ωφέλει πολλαπλά, όπως είπατε. Ποιους ασθενείς θα ωφελείς περισσότερο, δηλαδή η μέθοδος αυτή θα ωφελούσε κάποιους που βρίσκονται στο αρχικό στάδιο μιας καρδιοπάθειας ή και ασθενείς που είναι σε προχωρημένο στάδιο που δεν μπορούν να κάνουν μια επέμβαση? Η έγκριση από το FDA και η επίσημη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία είναι για ασθενείς με στεφανιά, νόσο και καρδιακή ανεπάρκεια. Οι μελέτες όμως που μπορεί κάποιος να δει μέσα στο ίντερνετ και που είναι, σας είπα, δημοσιευμένες σε μεγάλα επιστημονικά περιοδικά, δεν έχουν σταματήσει να μελετάνε μόνο τη στεφανία ενός και την καρδιακή ανεπάρκεια. Αλλά κοιτούν και τα ωφέλη και σε άλλες. Αλλά και σε άλλα όργανα, του σώματος. Mm-hmm. Τα ωφέλη είναι πάρα πολλά και ξεκινάνε με τη μείωση της τυθάγης και της καρδιακής ανεπάρκειας, τη μείωση των συμπτωμάτων της δύσπνοιας, μείωση των συμπτωμάτων της κόπωσης, μείωση της αρτηριακής πίεσης, μείωση της φαρμακευτικής αγωγής, συμπεριλαμβανομένης της νητρογλυκερίνης που παίρνει ένας καρδιολογικός ασθενής με στεφανία νόσο, τη μείωση του αισθήματος των παλμών της καρδιάς, μείωση του πόνου στα πόδια από μια περιφερική αγκιακή νόσο, μείωση των συμπτωμάτων της νόσου του Πάρκινσον, βελτίωση των διαταραχών μνήμης και των συμπτωμάτων της άνοιας νόσου του Αλτσχάιμερ. Είναι μεγάλο πεδίο εδώ για την νόσο του Αλτσχάιμερ και για το πόσο η ECP θεραπεία μπορεί να βοηθήσει. Έχει αποδειχτεί ότι υπάρχει υποχώρηση της αθυροσκλήρωσης, της αθυρωματικής πλάκας που μαζεύεται μέσα στα αγγεία μας, βελτίωση της νεφρικής ανεπάρκειας, βελτίωση από τις επιπτώσεις του εγκεφαλικού επεισοδίου, στην Αμερική δηλαδή το χρησιμοποιούν και γι' αυτό, βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου στους διαβητικούς, αύξηση της ενέργειας και της αντοχής στην άσκηση, αύξηση της εγρήγορσης της εγκεφαλικής λειτουργίας, αύξηση της επιδόσης των αθλητών. Εκεί είναι πάλι ένα μεγάλο κομμάτι που η ECP βρίσκεται ακόμα σε ερευνητικό, αλλά και εφαρμόζεται στην Αμερική. Ασθενείς αθλητές οι οποίοι μετά από μήνες προπόνηση πάθουν κάποιο ατύχημα, για να μην πάει χαμένη η προπόνησή τους, που έχουν κάνει τόσους μήνες και θα πρέπει να αναρρώνουν, η ECP έρχεται εδώ για να προσφέρει τα αντίστοιχα αποτελέσματα που προσφέρει μια πολύ έντονη σωματική άσκηση. Με προπόνηση δηλαδή. Ναι. Και επίσης υπάρχουν και κάποιες μελέτες οι οποίες έχουν δείξει μετρήσιμα τα αποτελέσματα για την βελτίωση στη σεξουαλική λειτουργία για τους άνδρες. Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε μία μέθοδο με πολλαπλά ωφέλη. Ξεκινάμε να τη μελετάμε για την καρδιοπάθεια, αλλά βλέπουμε ότι βοηθάει πάρα πολύ και ίσως και σε ασθενείς με συνωσιρότητα. Γιατί μας αναφέρατε αθυροσκλήρωση, νεφρική ανεπάρκεια κτλ. Η ECP σαν θεραπεία δεν είναι ότι δημιουργεί κάποια καινούργια αγγεία μόνο στην καρδιά. Δημιουργεί καινούργια αγγεία και καλύτερη αιμάτωση σε όλο μας το σώμα. Γι' αυτό και στην Αμερική το παρομοιάζουν ότι είναι μια πολύ φυσική, ότι είναι μια πάρα πολύ έντονη
έχουν την έκφραση φυσικό bypass και έχουν επίσης και την παρομοιάζουν με τα αποτελέσματα που προσφέρει μια πάρα πολύ έντονη σωματική άσκηση. Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορεί κάποιος και προληπτικά να κάνει ECP όταν αρχίζει να προχωρά η ηλικία, να βοηθήσει την καρδιά του, να προλάβει κάτι, ίσως την αθερόσκληρωση. Έχει πεδίο δράσης η ECP στο κομμάτι το οποίο λέτε, αλλά πάλι σας υπενθυμίζω την έγκριση την οποία επίσημα έχει πάρει, που είναι περισσότερο για τον καρδιολογικό ασθενή. Τα υπόλοιπα ωφέλη είναι παράπλευρα ωφέλη τα οποία έχει ο ασθενής ο οποίος κάνει τη θεραπεία ECP. Και σε ποιες χώρες έχουμε μέχρι τώρα την εφαρμογή της ECP και για πόσο χρόνο διάστημα? Στην Αμερική πήρε έγκριση το 1999 σαν μέθοδος. Υπάρχουν εκατοντάδες κέντρα που εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη θεραπεία και πάρα πολλά νοσοκομεία. Είναι η Mayo Clinic, γνωστή στους καρδιολογικούς κύκλους. Είναι η Πανεπιστημιακή Κλινική του San Francisco, του Harvard University, της Καλιφόρνιας και πάρα πολλά άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα και όχι μόνο νοσοκομεία. Στην Αμερική υπάρχουν κέντρα που κάνουν μόνο την ECP. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα. Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χουβιάρα, για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να ενημερώσω τους συναδέλφους και κάποιους πιθανούς ασθενείς, οι οποίοι θα μπορέσουν ίσως να βρουν πάνω στην ECP τη λύση στον πόνο, στη δύσπνοια που μπορεί να αισθάνονται και σε όλα τα συμπτώματα που έχει ο καρδιολογικός ασθενής. Ευχαριστούμε. Είμαστε εδώ με την επόμενη καλεσμένη μας, την κυρία Χανιωτάκη, σκηνογράφο και ενδυματολόγο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που ήρθατε κοντά μας. Και εγώ ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Έχετε κάνει λοιπόν πολλά πράγματα στο καλλιτεχνικό τομέα. Είστε εικαστικός, σκηνογράφος, έχετε ασχοληθεί με τη μουσική. Είστε συγγραφέας, ενδυματολόγος, εκθέσεις, πολλά πράγματα. Ναι. Όταν λοιπόν δει κάποιος αυτό το πλούσιο βιογραφικό, τι από όλα είναι το πιο αντιπροσωπευτικό, πείτε μας? Νομίζω ότι αυτό το οποίο είναι ξεκάθαρο είναι ότι είναι αυτό το οποίο ξεκινάει και η σπουδή μου, που είναι η σκηνογραφία. Οπότε όλα τα υπόλοιπα για μένα είναι μέσα στο ίδιο, μάλλον επέκταση της δραστηριότητας της βασικής που είναι η σκηνογραφία. Έχετε ιδρύσει πρόσφατα και ένα εργαστήριο σκηνογραφίας. Ναι, είναι αρκετά χρόνια. Απλά όσο περνάει ο καιρός είναι και όλο και περισσότερο προχωρά όσο γίνεται στο να αναπτυχθεί από πλευράς ποιότητας το εργαστήριο. Είναι ένα εργαστήριο που εστιάζει στη σκηνογραφία, το οποίο ξεκίνησε το 2000 και τα τελευταία χρόνια βέβαια έχει γίνει όλο και πιο πλούσιο όσο αφορά την ουσία της προσέγγισης της σκηνογραφίας. Τι διαφορετικό λοιπόν έχει αυτό το εργαστήριο από κάποιο άλλο? Θα έλεγα, χωρίς να δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλα εργαστήρια, που πιστεύω ότι πάντοτε γίνεται κάτι με σεβασμό σε αυτό το οποίο ο καθένας θέλει να προσφέρει μέσα από μια δουλειά μέσα σε ένα εργαστήριο. Εκείνο που εγώ τουλάχιστον κρατάω σαν βασική αρχή στο εργαστήριο είναι να προσεγγίσει τη σκηνογραφία έτσι όπως προσεγγίζει τη σκηνογραφία διεθνώς. Δηλαδή, σαν κάτι το οποίο αποκτάει μια ιδιαίτερη σοβαρότητα και βαρύτητα στη θεατρική πράξη. Δηλαδή, η σκηνογραφία είναι καταρχήν δραματουργία περισσότερο, πρώτα, και μετά είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει εικαστικά ή σαν σύνθεση. Πρώτα, λοιπόν, είναι θέατρο. Αυτή η πολύ σοβαρή βάση είναι αυτό που διαφοροποιεί και τη σκηνογραφία κατά κάποιο τρόπο στον τρόπο που προσεγγίζεται στο εργαστήριο. Ήθελα και εγώ να σας ρωτήσω τον ορισμό της σκηνογραφίας για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Υπάρχουν ταλέντα στην Ελλάδα που χαραμίζονται γενικά σε υποκριτική σε διάφορους κλάδους. Τι θα συμβουλεύατε κάποιον αν θέλει να ασχοληθεί με κάποιο χώρο, είτε τη σκηνογραφία, είτε τη ζωγραφική, είτε γενικότερα καλλιτεχνικό, αν θέλει να βρει δουλειά? Πιστεύω ότι όταν κάποιος αγαπάει πολύ αυτό που κάνει, νομίζω ότι παρόλες τις αντίξωες συνθήκες, καλό είναι να επιμείνει. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό.
Επίσης, πιστεύω και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι ειδικά τώρα στις δύσκολες εποχές που περνάμε, οι νέοι άνθρωποι είναι αυτοί που θα αλλάξουν και την πραγματικότητα. Που σημαίνει ότι αν αλλάξουν και τα όνειρά τους, τότε αυτό είναι εις βάρος όλων. Αύριο λοιπόν είναι οι νέοι. Νομίζω ότι είναι η ελπίδα. Πείτε μας και κάποια νέα σας σχέδια, κάποιες εκθέσεις που θα συμμετάσχετε, κάτι καινούργιο που θα κάνετε. Τώρα, αυτή την περίοδο δεν εργάζομαι στο θέατρο, τα τελευταία 2 χρόνια, γιατί έχω εστιάσει λίγο περισσότερο πάνω στο εργαστήριο. Και ο λόγος είναι ότι με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο το θέμα της έρευνας πάνω στη σκηνογραφία και το θέμα της εκπαίδευσης, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει στη χώρα μας μια τέτοια σοβαρή προσέγγιση. Και σε συνδυασμό με το ότι μας έκανε την τιμή το Ελληνικό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου να συμμετέχουμε με την ελληνική αποστολή στο Student Section, στο κομμάτι της εκπαίδευσης, στην παγκόσμια έκθεση της Πράγας, την Quadriennial της Πράγας τον Ιούνιο του 2015, είναι μια μεγάλη ευθύνη στο να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε όσο γίνεται καλύτερα. Άρα και να εστιάσουμε περισσότερο πάνω στη δουλειά μας στο εργαστήριο. Μεγάλη τιμή αυτή και μακάρι να είμαστε κι εμείς κοντά σας και να μας προτιμήσετε. Όπως θα χαρούμε πάρα πολύ και, ναι, και να οπωσδήποτε αυτή η δουλειά θα πρέπει να έχει μια ανταπόκριση και μια αντίστοιχη προβολή. Ναι. Πείτε μας λίγο για τον Έλληνα. Θεωρείτε ότι έχει γούστο στη σημερινή κοινωνία, δηλαδή την καθημερινότητα που επιλέγει τα ρούχα του. Έχει γούστο, έχει την έτσα. Πιστεύω ότι ισχύει, υπάρχει αυτό, υπάρχει φινέτσα οπωσδήποτε. Νομίζω ότι κάθε άνθρωπος ο οποίος κοιτάζει να είναι κάτι αυτό το οποίο θα φορέσει, στην καθημερινότητα μιλάμε πάντα, και τον εκφράζει και δεν είναι κάτι το οποίο το φοράει γιατί είναι στη μόδα ή γιατί είναι κάτι αποδεκτό, δηλαδή ξεκινάει από μέσα του, θα έχει οπωσδήποτε την ιδιαιτερότητά του. Δηλαδή αυτό νομίζω είναι η βάση. Η κρίση δεν επηρεάζει την τέχνη, τη μόδα, λέτε. Επηρεάζει πολύ. Α, την επηρεάζει. Την έχει επηρεάσει πάρα πολύ, ναι. Mm-hmm. Και ειδικά στον χώρο του θεάτρου υπάρχει μεγάλο πρόβλημα αυτό το διάστημα. Mm-hmm. Ποια δεκαετία θα σας άρεσε έτσι, να πείτε ότι σας εκφράζει και ότι είναι πιο φίνα ή πιο έτσι κλασάτη, που έχει και μια έτσι ατμόσφαιρα που έτσι απορρέει. Με γοητεύει. Σας γοητεύει. Θα έλεγα, ίσως τη δεκαετία του 60, θα έλεγα, απλά και μόνο επειδή είναι κάτι που δεν το έχουμε ζήσει και το φανταζόμαστε. Mm. Και επειδή εμείς οι σκηνογράφοι είμαστε και λίγο αρχιτέκτονες της φαντασίας, όχι λίγο, αυτό είμαστε ουσιαστικά. Μ' αρέσει αυτό πολύ, αρχιτέκτονες της φαντασίας. Ναι, αυτό ότι μέσα από αυτή τη δεκαετία που συνέβαιναν πάρα πολλά θέματα στον τομέα της τέχνης στην Ελλάδα, φυσικά και πριν εννοείται, θα έλεγα ότι με γοητεύει να μπορούσα να γυρίσω πίσω και να φανταστώ πώς θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα. Ωραία, πολύ ωραία. Κάτι έτσι τελευταίο, να ακούσουμε, να περιμένουμε από εσάς κάτι άλλο εκτός από τα άλλα σχέδια που μας είπατε. Ναι, ετοιμάζω στο κομμάτι το Σαν Εικαστικός μία έκθεση που εστιάζει σε μικρόκοσμους που αφορούν, δηλαδή μέσα σε κουτιά παπουτσιών δημιουργούμε διάφορους μικρόκοσμους και θα συνεργαστώ με μία μαθήτριά μου η οποία είναι ζωγράφος, κάνοντας μία έκθεση που λέγεται, δεν ξέρω τώρα ακριβώς πώς θα την ονομάσουμε, Shoebox Art είναι εμένα. Πολύ ωραία. Και εκείνη, σαν ζωγράφος, θα υπάρχει ένας διάλογος μεταξύ μας. Θα ξεκινήσει από Θεσσαλονίκη και μετά θα έρθει στην Αθήνα αυτή η έκθεση. Εκεί είναι όμως σαν εικοστικός περισσότερο. Πολύ ωραίο έτσι concept και καλή επιτυχία λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Κι εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι να σας άρεσαν και τα θέματά μας σήμερα. Έως την επόμενη εβδομάδα να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Καλό σας βράδυ!